Ο Δήμος Τρίπολης, σε συνεργασία με το νομικό πρόσωπο του Δήμου Τρίπολης και τους κολυμβητικούς συλλόγους, για έκτη συνεχόμενη χρονιά προγραμματίζει τη λειτουργία τμήματων κολύμβησης για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας με κοινωνικά κριτήρια. Τα κριτήρια που θα γίνει η επιλογή θα είναι αυστηρά κοινωνικά και με σειρά προτεραιότητας, με μέγιστο αριθμό τα 30 παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών και 12 παιδιά προσχολικής ηλικίας 4 έως 6 ετών. Τα παιδιά που θα ενταχθούν στα προγράμματα αυτά θα μπορούν να συμμετέχουν στα τμήματα των αθλητικών συλλόγων χωρίς να έχουν καμία οικονομική υποχρέωση απέναντί τους. Τα κριτήρια που θα γίνει επιλογή είναι αυστηρά κοινωνικά κριτήρια. Είναι το μέγιστος αριθμός είναι 30 παιδιά προσχολικής ηλικίας από 6 έως 14 ετών και 12 παιδάκια θα είναι από 4 έως 6 ετών. Θα ενταχθούν στα προγράμματα και θα συμμετέχουν στα τμήματα με τους αυτητικούς συλλόγους που ήδη υπάρχουν στο κολυμβητήριο χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση προς τους γονείς. Η επιλογή των παιδιών θα γίνει αυστηρά με κοινωνικά κριτήρια όπως προβλέπεται με τον νόμο. Η ημερομηνία έναρξης έχει ήδη ξεκινήσει από τις 3 Σεβδόμου του 18 και θα λήξει στις 21 του μηνός, σε 2 μέρες από τώρα. Τα αποτελέσματα θα βγουν προς το τέλος Αυγούστου. Όσοι επιλεγούν να είναι τα παιδιά τους στο δωρεάν πρόγραμμα, τα κριτήρια είναι λίγο αυστηρά. Το πρώτο κριτήριο που χρειάζεται είναι το κοινωνικό εισόδημα των γονέων. Από εκεί ξεκινάμε. Και επίσης έχουμε τα παιδιά που ο γονείς τους ή ο κηδεμόνας είναι αμαία, η ανεργία προηγείται, η οικογενειακή κατάσταση επίσης, εάν κάποιος είναι μονογονικές οικογένειες ή πολύτεκνες ή τρίτεκνες οικογένειες έχουν προτεραιότητα. Όσοι δικαιούνται βάσει των κοινωνικών κριτηρίων τη συμμετοχή τους στα τμήματα αυτά και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πρόσβαση, θα πρέπει να προσκομίσουν εδώ στα γραφεία μας το νομικό πρόσωπο το συντομότερο δυνατόν, γιατί όπως είπαμε κλείνει σε μερικές μέρες από τώρα, τα εξής δικαιολογητικά: μία αίτηση του ενδιαφερομένου, μία φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, ένα αντίγραφο του Ε1, ένα καθαριστικό σημείωμα της εφορίας, κάρτα ανεργίας αν υπάρχει και μία βεβαίωση από τον παιδίατρο ότι το παιδί τους είναι σε καλή κατάσταση και μπορεί να συμμετέχει στο κολυμβητήριο. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι οι σύλλογοι με τους προπονητές τους να μάθουν αυτά τα παιδάκια κολύμβηση. Η ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων ορίζεται η 3 Σεβδόμου του 2018 και λήξει στις 21 Εβδόμου 2018. Την 6-9 του 2018 θα αναθεθεί στο Δημαρχείο του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης και θα κοινοποιηθεί στους αθλητικούς συλλόγους η κατάσταση των παιδιών που θα έχουν επιλεγεί για το πρόγραμμα. Μέχρι τις 21 του μηνός. Ναι, εντάξει, τώρα αν έρθουν και 2-3 μέρες αργότερα δεν πειράζει, καλοκαίρι είναι, καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος έχει πάει και διακοπές, μπορεί να έρθει και 2-3 μέρες παραπάνω. Η επιτροπή που θα συγκροτηθεί είναι ανάμεσα υπάλληλοι, είναι τριμελές επιτροπή, υπάλληλοι του νομικού προσώπου και υπάλληλος του Δήμου θα κάνουν τον έλεγχο όλων των αιτήσεων και από εκεί πέρα θα βγουν τα αποτελέσματα. Πιστεύω μέχρι τέλος του Αυγούστου θα έχουμε τα αποτελέσματα και θα κοινοποιηθούν στην σελίδα μας, όπως επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του νομικού προσώπου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου. Έχουμε αρκετά παιδιά, αρκετούς γονείς που έχουν έρθει και έχουν κάνει την αίτησή τους. Πιστεύω ότι θα έχουμε και περισσότερους ακόμα τις επόμενες 2 μέρες. Θα δούμε, θα δείξει. Εμείς θα προσπαθήσουμε όπως και πέρσι να έχουμε όσο το δυνατότερο περισσότερα παιδιά και τουλάχιστον αυτά που έχουν οι γονείς τους το οικονομικό πρόβλημα και δεν μπορούν να πληρώσουν τους συλλόγους. Γιατί όπως ξέρετε, το κόστος είναι γύρω στα 25 με 30 ευρώ αν κάποιος θέλει να πάει σε σύλλογο να γράψει το παιδί του, γιατί από την ηλικία 18 χρονών και κάτω δεν μπορεί να πάει το παιδί του μόνο του να μάθει κολύμβηση ή τουλάχιστον να κολυμπάει. Πρέπει να είναι πάνω από 18 χρονών. Η επιλογή των παιδιών θα γίνει με κοινωνικά κριτήρια που έχει προσδιορίσει το κράτος για την αξιολόγηση του επιπέδου διαβίωσης των οικογενειών. Για την αξιολόγηση των δικαιούχων θα συγκροτηθεί η επιτροπή που θα απαρτίζεται από έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου, που θα οριστεί με απόφαση Δημάρχου και από 2 υπαλλήλους που θα οριστούν από το νομικό πρόσωπο του Δήμου Τρίπολης. Η επιτροπή θα αξιολογήσει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και θα καταρτήσει την κατάσταση των παιδιών που θα επιλογούν για το πρόγραμμα. Επίσης, η Επιτροπή θα είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της λειτουργίας του προγράμματος. Τέλος Αυγούστου,
ή νωρίτερα, πιστεύω ότι θα έχουμε τα αποτελέσματα και θα ενημερωθούν πρώτον τηλεφωνικά, γιατί όπως ξέρετε τώρα με τον καινούργιο νόμο δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε αποτελέσματα. Θα ενημερώσουμε τους γονείς ότι έχουν επιλεγεί τα παιδιά τους, θα έχουμε τα αποτελέσματα στα γραφεία μας εδώ και θα μπορεί ο καθένας να έρθει και να μάθει ακριβώς λεπτομέρειες. Πάντως εμείς σαν υπηρεσία είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τους γονείς προσωπικά τηλεφωνικά.